είμαστε στην ευχάριστον θέση να ανακοινώσουμε τη μετεγκατάσταση του ΚΤΕΛ. Με αφορμή του θέματος στο οποίο εισηγηθήκαμε στην τοπική κοινότητα, όπως έτσι ορίζει ο νόμος να γίνει, να ενημερωθεί πρώτα η τοπική κοινότητα και μετά να ακολουθήσουν τα επόμενα στάδια. Ένα αίτημα το οποίο ήταν τουλάχιστον μια εικοσαετία, το οποίο έπεφτε στο τραπέζι των Δημοτικών Συμβουλίων. Όλοι οι δήμαρχοι το είχαν στα προεκλογικά τους προγράμματα. Παίρνει πλέον την πορεία τους να γίνει πραγματικότητα. Βέβαια, πρέπει να πω ότι θα περάσουν 2-3 στάδια ακόμα για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε ολοκλήρωση τη μετεγκατάσταση του ΚΤΕΛ. Πριν μπω λίγο πιο καλύτερα στο θέμα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πάρα πολλές φορές ρωτάνε κάποιοι φίλοι, κάποιοι συνδημότες, κάποιοι συμπολίτες μας για διάφορα θέματα. Πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι αν δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι και στις διαδικασίες και να υπάρχει μια ωριμότητα του έργου, δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο. Να πω ότι οι συζητήσεις του ΚΤΕΛ σαν Δημοτική Αρχή του Γιώργου του Γιόνι, παρουσία του Δημάρχου της Τεχνικής Υπηρεσίας και εμού προσωπικά έχουν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. Δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά αν δεν ήταν και δεν συνενούσε και ο κρατικός φορέας που λέγεται ΚΤΕΛ, διαμέσου του αντιπροσώπου τους στην Κορινθία πάντα, του κυρίου Μάρκελου, ο οποίος με πάρα πολύ χαρά είδε ότι εμείς έχουμε όλη τη διάθεση και την πολιτική βούληση να μεταφέρουμε το ΚΤΕΛ. Έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να, ως προς το σημείο πάντα, έτσι ώστε να οριοθετηθεί το σημείο αυτό. Οι συζητήσεις είχαν να κάνουν το πρωτίστως τι προβλήματα δημιουργεί στην υπάρχουσα θέση το ΚΤΕΛ που όλοι ξέρουμε, το καρκίνωμα το οποίο ενδεχομένως δημιουργεί η θέση του ΚΤΕΛ υπάρχουσα, δηλαδή δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της περιοχής, και βεβαίως σε αυτή τη φάση είχαμε επιλέξει γύρω στα 6 σημεία. Επιλέξαμε από τα 6 σημεία τα 3, βάζοντας κάποια σημεία ως οροφή. Και βεβαίως ένα εξ αυτών πήρε 8 πόντους στους 8, το οποίο είναι το πάρκινγκ πίσω από τη Λέσχη. Αξιωματικό είναι, νομίζω, με μία μικρή επιφύλαξη, είναι το 422 οικοδομικό τετράγωνο. Αν έτσι για την ιστορία πω ότι τα άλλα 2 σημεία ήταν η παλιά θέση την οποία είχε υποδείξει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δίπλα στο χώρο στην αστυνομία, και το κομμάτι το οποίο είναι επάνω στην εφαπτώμενο στη ιδιοκτησία του Δήμου, που έχουμε τους πυλώνες στο πάρκο Μάτσι, δηλαδή εφαπτώμενο εννοώ απέναντι, γνωρίζουν οι συνδημότες μας ποιο είναι το σημείο. Αυτά αποκλείστηκαν με πόντους 4 και το άλλο δίπλα στην αστυνομία 4, και 8 στα 8 πήρε αυτό το σημείο το οποίο ανέφερα. Να πούμε ότι η Δημοτική Αρχή του Γιώργου του Γιόνι στη δεύτερη σελίδα το έχει αναφέρει για τη μετεγκατάσταση του ΚΤΕΛ, και αυτό πλέον δημιουργούμε. Να πούμε ότι ο χώρος επιλογής αυτός βγήκε με κάποια κριτήρια ευχέρεια χώρου, επάρκεια χώρου, να πούμε για την ασφάλεια του χώρου. Να ξέρουν οι δημότες ότι εκεί θα πλέον τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ θα υπάρξει δίπλα και μία λωρίδα που θα είναι και τα ταξί της πόλης, για να διευκολύνουν όλο αυτό το κομμάτι. Ήδη τοποθετούμε και τα κοινόχρηστα ποδήλατα, που πολύ, πολύ άνετα θα τα παίρνει κάποιος να κατεβαίνει στην πόλη και να τα ξαναπηγαίνει πίσω, να ξαναπαίρνει το ΚΤΕΛ και να πηγαίνει στον προορισμό του. Επίσης τα φορτοταξί και ό,τι άλλο προς συμφέρον στην μετακίνηση των πολιτών προκύψει. Βεβαίως προσδοκάμε το ότι αυτό το κομμάτι είναι το καλύτερο και όσον αφορά τα καυσαέρια και όσον αφορά και τη γενική κυκλοφορία των λεωφορείων από Αθήνα προς την πόλη και το αντίθετο,
από την πόλη προς την ευρύτερη περιοχή Περαχώρας, Μπίσχια, Σχήνο και το αντίθετο και προς Κόρινθο και το αντίθετο. Να πω έτσι μια γενική τοποθέτηση, η κυκλοφορία θα είναι ερχόμενη από τον Ισθμό δεξιά στη Δημοσίων Υπαλλήλων και αμέσως αριστερά στην Κωνσταντινουπόλεως. Είναι η οδός η οποία εφάπτεται με το γήπεδο και βεβαίως η έξοδο θα είναι διαμέσου Ανδρούτσου, αριστερά δηλαδή, και αριστερά η κατεύθυνση προς Μάτσι. Όταν έχει φορά το λεωφορεία προς Αθήνα Κόρινθο, αντιλαμβάνεστε, θα πηγαίνει αριστερά, και όταν έχει προς την ευρύτερη πρόοδο θα πηγαίνει δεξιά. Δεξιά λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και την πολυτέλεια της μεγάλης οδού, επιλέξαμε τρία συγκεκριμένα σημεία για την απο- και επιβίβαση επιβατών, ολιγόλεπτη στάση εννοώ, τα οποία σημεία αυτά μπορώ να πω ότι είναι μπροστά στην Πειραιώς, μπροστά από τα ΚΕΠ το δεύτερο και στην 25η Μαρτίου το τρίτο και σε αντίθετη φορά ακριβώς απέναντι στα σημεία μπροστά από την Εθνική Τράπεζα, μπροστά από το, μπροστά στο ΚΤΕΛ το παλιό, που ενδεχομένως να είναι παλιό, δηλαδή στα ΚΕΠ απέναντι και στο περίπου στο Las Vegas να είναι η αντίθετη πλευρά της Πειραιώς. Να πω ότι επίσης έχουμε κατά νου μας και την Λαϊκή της Τετάρτης η οποία βρίσκεται στην Δημητρίου Μάτσι. Αυτήν έχουμε πολιτικά σκεφτεί να τη μεταφέρουμε ακριβώς απέναντι από το σημείο του πάρκινγκ, η οποία είναι η παλιά εργολαβία του συνοικισμού. Εκεί θα αναπλάσουμε την οδοπία και τις πλακοστρώσεις και πολιτική μας βούληση είναι να μεταφέρουμε εκεί τη Λαϊκή, εφόσον αναπλάσουμε, που ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες της μελέτης και της χρηματοδότησης της ανάπλασης της εκείς περιοχής. Άρα και αυτό το προβληματάκι ενδεχομένως να λυθεί. Επίσης θα μπορεί κάποιος να πει ότι στο κομμάτι το βορεινό, το βορειοανατολικό να το πω, συνορεύει η όλη η μετεγκατάσταση του ΚΤΕΛ με το σχολείο, το οποίο μεσολαβεί όπως ξέρετε το ρέμα του Αγίου Φανουρίου. Εκεί πραγματικά είναι ένα θέμα σε ώρες αιχμής, θα το συζητήσουμε με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ, τουλάχιστον τις ώρες της αιχμής να χρησιμοποιήσουμε την Κωνσταντινουπόλεως προς την έξοδο. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και θα λυθεί. Θέλω μόνο να πω επίσης, αν ένα άλλο προβληματάκι εντοπίσουμε, είναι το πώς θα μεταφέρονται οι συνδημότες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε κάποια πιο απομακρυσμένα σημεία από το λόγο σημείο το οποίο λέμε, παράδειγμα τους χάρη η Γκράβα, είναι η περιοχή του Αγίου Ιωάννου, που μπορώ και εγώ λίγο να δω ότι, ξέρετε, είναι λίγο πιο απομακρυσμένη γιατί η καιρή είναι δύσκολη, να μην δαπανούμε χρήματα στα ταξί και όλα αυτά. Κάτι έχουμε σκεφτεί, θα λυθεί και αυτό το θέμα. Μπορούμε άνετα τουλάχιστον για 6, 7, 8 μήνες να βάζουμε το λεωφορείο μέσα στην πόλη και για τους 2, 3, 4 μήνες που ενδεχομένως να είναι και οι μήνες αιχμής όσον αφορά το τουριστικό προϊόν, που μόνο αυτό σχεδόν έχουμε και παράγουμε, να δούμε πώς θα εξυπηρετηθούν αυτές οι περιοχές. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε το ότι 8 μήνες μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτές τις περιοχές βάζοντας το ΧΤΕΛ μέσα, κάνοντας την αναστροφή στην 25 Μαρτίου και γυρίζοντας στην αφετηρία του. Αυτό όμως το οποίο κλείνοντας θα ήθελα να πω είναι το ότι πέραν από όταν πας να εφαρμόσεις κάτι καινούριο θα συναντήσεις προφανώς πάρα πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά όμως νομίζω ότι αν έχεις μια καλή διάθεση όλα λύνονται, δεν είναι τίποτα άλυτο. Τα νέα δεδομένα απαιτούν τη μετεγκατάσταση του ΚΤΕΛ που μέχρι σήμερα μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το οποίο θέλω μόνο να πω σε όλους εμάς είναι μόνο να αγαπήσουμε την κίνηση και να τη στηρίξουμε. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Όσον αφορά αν θα πούμε κάτι για το χρονικό ή πιστεύω μέχρι τέλος του χρόνου κάποιες διαδικασίες, μέχρι τέλος του χρόνου έχει κάποιες διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί.
θα είναι μια μεταλλική κατασκευή περίπου των 75-80 τετραγωνικών, μια στρογγυλή μεταλλική κατασκευή, και ότι η μελέτη που εισηγηθήκαμε στην τοπική κοινότητα προβλέπει, ενώ την κυκλοφοριακή σύνδεση την οποία υποβάλαμε, και βεβαίως υπάρχει και άλλη μια μελέτη η οποία αποτυπώνει επί του εδάφους τις τάσεις των λεωφορείων σε γεωμετρική πλέον διάσταση. Η διαγράμμιση επί της ασφάλτου θα είναι ακριβώς αυτή που απαιτεί ο νόμος. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά πάντα γίνονται σύνομα και σύμφωνα με τις διαδικασίες του νόμου.